we made some changes in the techniques, but actually for condition, power training, it's the same like very effect. We're training together since about 10 years, so we know each other very well. But he's listening very well what I'm telling him, and we are talking also outside of the ring. He's listening very good, especially in the fight. He's listening very good what the corner tells him, so he's good to work with. The weight is fine, but he's working around at his normal weight at about 76 kilo. It's normal for this weight class. He will drop the last few kilos this week, and then it will be fine. Me and my trainer, we saw a lot of fights of him, and he have a very hard punch, but we know how we're gonna fight him. I didn't see any holes in his fights, but I'm sure we're gonna find some in the fight. We train for this fight actually the same kind. We train for every fight, but he's fighting about once a month, so we are always in training. For this fight we prepared, he's very short for this weight, so it's a different game than fighting a fighter the same weight, but I think Fadi will adapt to it very good, and we are very positive. I know you are very strong, very famous fighter, but sorry man, I gonna win the fight. Ότι ο Φάτι Μερζά είναι ένας από τους δυσκολότερους παίχτες που θα έχει αντιμετωπίσει ποτέ ο Μιχαλής. Το διαφορετικό του Φάτι είναι ότι είναι πιο επιθετικός, έχει πολλά περισσότερα νοκάουτ. Έχει 153 αγώνες, 43 νοκάουτ. Πρέπει να πατάμε κοντά και μέσα. Συνέχεια, έχουμε μελετήσει με τον Μιχάλη άπειρες φορές τον Φάτι Μερζά, πολύ σκληρός αντίπαλος, και ο στόχος είναι το νοκάουτ του μόνο. Έχω προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά όσον αφορά το κομμάτι στις άμυνες. Έχουμε δουλέψει πολύ με τον προπονητή μου, το ψήσιμο, όπως λέμε εμείς στο δικό μας δεξιλόγιο, την καλή αντίληψη των χτυπημάτων, και από εκεί και πέρα ο βασικός κορμός της προετοιμασίας και του παιχνιδιού μου είναι ίδιος. Γενικότερα στον πρωταθλητισμό υπάρχουν πάρα πολλά πρέπει, πάρα πολλά δεν πρέπει. Βέβαια ανάλογα το κίνητρο αποδυναμώνει τη θυσία. Από τη στιγμή που ξεκινάει και αποφασίζει να κάνει κάποια προετοιμασία και ειδικά για έναν αγώνα, είναι 101% συνεπής. Μας ενδιαφέρει η φυσική κατάσταση του Μιχάλη όσο αφορά τη διατροφή του, να είναι την ημέρα του αγώνα στα 71 κιλά. Όπου τα 71 κιλά να έχουν καταλήξει να είμαστε γύρω στο 5% στο λιπόδι του ιστού. Πιστεύω στην τύχη εν μέρη. Πιστεύω ότι τις πιθανότητες για μια επιτυχία ή αποτυχία της στίζει στην προετοιμασία. Και όσο πιο καλά προετοιμασμένος είσαι, τόσο λιγότερο περίπτωση υπάρχει να πεις στο τέλος της ημέρας ότι είμαι τελικά άτυχος. Η πρόκληση για τον Μιχάλη στο Iron Challenge είναι διπλή. Υπερασπίζεται για πολλωστή φορά τον παγκόσμιο τίτλο της King of the Ring, γιατί ο τίτλος πρέπει να μείνει στην Ελλάδα. Σίγουρα κάθε νίκη, και ειδικά σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι θέμα όλων των Ελλήνων, της Ελλάδας, της ιστορίας μας, του πολιτισμού και όλων αυτών που στηρίζουμε και υποστηρίζουμε τόσα πολλά χρόνια. Κερδίζοντας αυτόν τον αγώνα, κατατάσσεται στους 10 κορυφαίους αθλητές που θα διεκδικήσουν τη μοναδική ζώνη του Mike Tyson. Και εφόσον πάνε όλα καλά και κερδίσω, οι παγκόσμιοι αθλητές της King of the Ring θα αγωνιστούν τον Μάρτιο του 2013 σε μια βραδιά, ώστε ο νικητής να πάρει τη λευκή ζώνη του Tyson που μόνο ο Tyson κατέχει, ο οποίος ήταν και περίπου μου πρότυπο στους αγώνες. Έχω κλέψει άπειρες τεχνικές και έχω δώσει πάνω από ένα νοκάουτ. Γενικότερα είμαι πολύ φιλόξενος, όμως τη μέρα του αγώνα μας θα εκφράσω διαφορετικά και πολύ άγρια ένστικτα.